Την ίδια ανατροφή, ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, που ήταν μια πολύ ζεστή και αγαπησιάρη και ανατροφή με πάρα πολλά πρέπει. Mm -hmm. Γιατί έπρεπε να είμαστε αντάξει των γονιών μα. Γιατί όταν ένα εκπαιδευτικό διδάσκει τα παιδιά κάποιου άλλου, προφανώ το παιδί του θα πρέπει να είναι ένα παράδειγμα προ μίμηση. Πω, πω, ναι, το καταλαβαίνω όπω το Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι. Οπότε, και εγώ και οι υπόλοιποι, αλλά ας μιλήσουμε για μένα, μεγάλωσα πολύ με αυτό το πρέπει μέσα μου. Ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται σωστά. Πρέπει να μην γίνονται λάθη. Όλα κουτάκια. Ε, τα περισσότερα ναι. Τσεκαρισμένα κουτάκια. Τα περισσότερα πράγματα ναι. Και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αυτό που λέγανε, α πούμε, άκουγα για τα παιδιά που περνούσαν εφηβεία. Δεν ξέρω τι είναι η εφηβεία, δεν έχω περάσει η εφηβεία. Αλήθεια τώρα λε. Όχι, όχι, καθόλου τίποτα. Δηλαδή, δεν, α, Ούτε καμιά επανάσταση έκανα, ούτε. Πενταήμερη δεν πήγε στο με το σχολείο. Η καλά, ρε παιδάκι, μην είναι επανάσταση πενταήμερη. Νομίζω ότι για τα παιδιά στο σχολείο η πενταήμερη είναι πολύ σημαντική και την περιμένουν και πώ και πώ. Πήγα πέρα και πέρασε και απέσια. Τι έκανε, παιδί μου, και πέρασε απέσια. Δεν πέρασε ωραία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι ωραία. Κάτι και δεν πέρασε ωραία για την πενταήμερη. Μάλωσα με τι φίλε μου, νομίζω. δεν μ' άρεσε όλο αυτό το τουρλουμπούκι που. δεν... Αυτό δωμάτια, σε δωμάτια και τέτοια Έτσι γίνεται παιδιά, παιδιά, παιδιά όλοι ξεσαλώνανε και καραβάντου δεν ήταν σε μια γωνιά. Όχι, 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 δεν ήμουν σε μια γωνιά. Απλώς, δεν μπορούσα να το κάνω, δεν μπορούσα, δεν ξέρω, δεν, μπόρεσα να αναργωνιστώ, δεν μπόρεσα να το ευχαριστηθώ. Okay, Πέρασα μετά καλύτερα στις υπόλοιπες διακοπές που κάναμε με μόνοι μου. Καλά, μετά το σχολείο προφανώς. Ναι, τους, ε, τους αγαπούσα πολύ του μαθητέ μου, αλλά δεν, η πενταήμερη δεν μου βγήκε εμένα, δεν βγαίνεις όλου. όλους. Αυτό. Τι είναι αυτό που σε έφερε στην ψυχαγωγία και σε τράβηξε σε αυτό το μαγικό σε εισαγωγικά κόσμο. Γιατί φαντάζομαι δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα κάνει πηγή τηλεόραση. Ποτέ. Έτσι. Είχα... Μεγαλώντα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φαντάζομαι καθηγήτρια. Ε, Δημόσιο υπάλληλο. Α το, το βάλουμε έτσι σε ένα τέτοιο είδο okay. πλαίσιο. Δηλαδή θυμάμαι ο μπαμπάς μου όταν ήδη ε, ήμουν παρουσιάστρια τρία-τέσσερα χρόνια στο Κουσκούς που πήγα μια Παρασκευή βράδυ στη Θεσσαλονίκη και καθόμασταν έτσι καλύτερα, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και εγώ και μου είπε... Ήσουν να γνωστή, έβγαινες δηλαδή σε ένα μεγάλο κανάλι έτσι δεν είναι και σε βλέπω ε, όλη θα... η Ελλάδα. Ήταν, σου λέω τρία-τέσσερα χρόνια ε, ήδη. Αυτό λέω, ήσουν να γνωστή, ναι. Ε, και μου είπε Κατερίνα... <laughs> Τι θα κάνεις στη ζωή σου. <laughs> λέει, πτήκα, μάθαινε, ενδιαφέρον και τα λοιπά, τι έγινε παιδί μου, όλα αυτά για λόγα. Μου λέει, λοιπόν, άκου, έχω τρομερό νέο, σε λίγο καιρό θα γίνει πάλι, θα γίνει πάλι εξετάσεις του ΑΣΕΠ για κάτι πολύ ωραίες θέσεις στη <laughs> <laughs> ναι, αλλά αυτό το έλεγε κανονικά. Και εγώ λίγο προσβλήθηκα, λέω, πω, πω, κοίταξα να δεις τώρα. Ο μπαμπάς μου Σαν μάλλον... Σαν να μην λέω, το θεωρούσε επάγγελμα, εννοείς κανονικό. Ε, σαν να, σαν να μην Σαν, σαν να μην τον το εμπιστευότανε ή σαν να ήξερε αυτό που συμβαίνει, ότι είναι ένα πολύ δύσκολο χώρο. ούτως Και είχατε πάει και εξαιρετικά τότε, με το κοσκούς χαμός γινότανε. Ναι, ναι, δεν ναι, ναι αυτό. Ότι δεν είναι ότι... Όμως αυτό δεν τον ενδιαφέρον το πατέρα μου. Δεν ενδιαφέρει, νομίζω, του γονεί κάτι τέτοιο. Του ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδάκι του, να περνάει καλά, να είναι χαμογελαστό, να είναι χαρούμενο. Εφενό, ναι. Ναι, αλλά δεν καμάρωνε φορές... για την κόρη του που είχε καταφέρει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα από τη Θεσσαλονίκη να κατέβει κάτω και να κάνει επιτυχία στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να με καμάρωνε και να μην χαιρότανε. Αυτό λέω. <σορές> δεν νομίζω ότι δεν καμάρωνε, αλλά δεν νομίζω ότι το έκανε εντύπωση. Okay. Δηλαδή, με έβλεπε να πηγαίνω καλά, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι. Το, δηλαδή το, το περισσότερο που μου έχει πει κάποια στιγμή ο πατέρα μου, καλή του ώρα αγαπημένο μου εκεί που είναι, είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε πάει κάπου και μου μιλάνε εμένα και τον συστήνω. Και μετά από λίγη ώρα μου λέει πω, πω κάποτε ήσουν α, η κόρη του καράβα του και τώρα είμαι ο παπά τη Καραβάτου. Είναι το mm. μοναδικό πράγμα που μου έχει πει το οποίο έδειχνε ότι κάπω μπορεί κάποια στιγμή να του είχε αρέσει και κάτι τέτοιο που με αφορούσε. Δεν ήταν απορριπτικό ω προ εμένα. Απλώ είχε άλλα στάνταρ στη ζωή του ήθελα άλλα πράγματα. Εγώ είπα πριν για το καθηγήτρα, γιατί έχει σπουδάσει στη γαλλική φιλολογία, κάνω λάθο. Ναι, βέβαια. Οπότε γι' αυτό λέω. Μπορεί το να έχει στο μυαλό σου. Το είναι στη γαλλική φιλολογία. Άρα μπορεί να έχει στο μυαλό σου ότι θα, θα ένα καθηγήτρια, ξέρω εγώ, στα γαλλικά. Δεν ξέρω. Ε, κοίταξε να δει. Ναι. Με αυτή την έννοια. Θα, θα μπορούσε να υπάρχει στα πλάνα αυτό. Αλλά οι γονεί μου με βοήθησαν πολύ και με στήριξαν, γιατί εγώ σπουδάζα πολλά χρόνια και έχω κάνει διαφορετικά. Έχω πάρει διαφορετικά πτυχία, έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα. Και ήταν εκεί, σε κάθε μου μουρλαμάρα δηλαδή, την υποστήριζαν. Όταν ήμουνα στη Γαλλική, έβγαζα παράλληλα μια σχολή θεάτρου, την παράλλαξη. Μετά πήρα μια υποτροφία και πήγα στην Ιρλανδία και έκανα εκεί ένα άλλο πτυχίο mm -hmm. που έχει να κάνει με τι ευρωπαϊκέ σπουδέ. Και μετά τον γύρισα. Του είπα ότι θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό και με στείλαν στην Αγγλία και έκανα και το μεταπτυχιακό μου στο εκπαιδευτικό θέατρο. Θέλω να πω, ήταν πάντα πολύ εκεί. Πολύ κοντά σου, πολύ σαπόρτιο. Και επειδή έχετε. έβλεπαν ότι εννοώ αυτά που κάνω, δηλαδή και διάβαζα και τα κατάφερνα και προσπαθούσα, ήταν δίπλα μου πάρα πολύ σε αυτό. Και η τηλεόραση πώς προέκυψε? Η τηλεόραση προέκυψε όταν ήμασταν στο ραδιόφωνο με την Κλεοπάτρα για τον Δημήτρη, την Κλεοπάτρα το Πατριακή για τον Δημήτρη Σαράντο, που κάναμε τότε το Star Morning Show στον Star FM. Και σα ανακάλυψαν από εκεί, το θυμάμαι, από το ραδιόφωνο. Μου μα πήραν τηλέφωνο, δηλαδή, εμεί κάναμε τότε κάτι φάρσε ραδιοφωνικέ κτλ. Και μα πήραν τηλέφωνο, πήρε τηλέφωνο το Σίκο Κλεοπάτρα από το γραφείο του Λάκη Λαζόπλου. Αυτό ήθελα έξο, Λαζόπουλος να πω. Λέξο Λαζόπλου επειδή ήταν τότε στον Α, έτσι δεν είναι. Ναι, Φοβερό. και. Είπε να στείλουμε τα βιογραφικά μα. Η Κλεοπάτρα άρχισε να γελάει. Α, ε, και εγώ φάρσα θα το θεωρούσα. Τρολ. Ναι, μα είπε ότι τώρα μα κάνανε φάρσα από άλλο ραδιόφωνο. Στάντα. Νομίζουν ότι εμεί τρώμε τέτοια και τέτοια. Σα... Κανονικά όμω, και μετά μα ξαναπέρναν από το 15η Μαου ή 20η και μα είπαν για ποιο λόγο δεν έχετε στείλει ακόμα τα βιογραφικά. Δεν σα ενδιαφέρει, Πού θέλετε να το γράψατε εσείς και Ναι, γράψατε κανονικά, εσεί και να, και καταλάβατε ότι ισχύει. Και μετά την είδα που χλώμιασε, μετά έκλεισε κάπω περίεργα το τηλέφωνο και λέει Δεν ήταν φάρσα. Τα στείλαμε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε. 2004, αν δεν κάνω λάθο, από πότε έχει κάνει το κουσκού. Αυτό ήταν το 2003. Το 3, τη σεζόν 3-4. Το 3 έγινε η επικοινωνία η πρώτη με το Λάκη Λαζόπουλο. Μετά. Έτσι ε, το ε, με Ναι, το 2004. 2004 επόμενης... Το 2004 ξεκινήσαμε. Οκ, ναι. okay, και ωραία χρονιά με του με τους Ολυμπιακού. Ναι. Και πόσο θέλω να μου πει, πριν φτάσουμε στο σήμερα, πόσο φάνηκε ο κόσμο τη τηλεόραση τότε. Δηλαδή τα χρόνια του κουσκού.